χιλιάδες από πολίτες που παραβρίσκονται εδώ και πρέπει να σας διαβάσω μια σελίδα, μας καταφύγετε μαζί με υπογραφές πολιτών. Θα τη διαβάσουμε για δύο λεπτά. Καθήκον Δημοτών, Δημοτική Κοινότητα Καρανικίου, του Δήμου Ευημερία και άλλων διαπραγματών σχετικά με τη δημιουργία και κατάσταση του λεγόμενου πράσινου σημείου στη θέση Άγιος Γεώργιος Κάπος Καρανικίου, αναλυτικά αναφέρονται στο τέλος αυτής, κύριε Πρόεδρε. Με την παρούσα εκφράζουμε την έντονη αντίθεση και εναντίον σήμανση τη δημιουργία και κατάσταση κέντρου συλλογής ειδικών πράσινων σημείων στη θέση Άγιος Γεώργιος Κάπος Καρανικίου, στο άδειο αθλητισμού Καρανικίου, διότι θα υπέρ υποβάθμιση του περιβάλλοντος της ΠΕΕΚ περιοχής αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και επιβλαβής εκπτώσης καλλιέργειες στις αγροτικές διοκτησίες που βρίσκονται ολόκληρα με παγκόσμια εκκυβέρνηση της αξίας τους. Ευχαριστούμε την εταιρεία ECOSPOT Ευνοίδα, τον ιδιωτή του στάνου σημείου και την δημοτική αρχή, ειδικότερα τον Δήματο και αντιδήματο του Δήμου Ευνοίδας, αρμόδια διαδεδότητας υπέρ στην διατηρήση νομιμότητας και υπόλογου για κάθε παράτυπη ή παράνομη ενέργεια που θα προκύψει από την τυχόν λειτουργία του αναφέρου πράσινου σημείου με την καθήκοντα της υγείας μας και του περιβάλλοντος. Ενημερώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα προς αποτροπή επιδείνωση της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος και οικονομικής απαξίωσης των επιχειρήσεων της γύρω περιοχής. Αναμένουμε επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στο πρόβλημα για να καθορίσουμε με ποιο τρόπο θα λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αναμένουμε με εκτίμηση. Έχουν και τις υπογραφές και τα ονόματα. Δεν ξέρω αν τα πρακτικά είναι αυτή. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δραστηριοποιείται η Business Energy Ιωνική Πριζινή ΑΕ. Στο Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαρευνηθεί από τον Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΕΧΟΣ, της αποτελεσματικής διοίκησης Αττικής, με το υπαρχόν πρωτοκόλλου ΤΑΤΕ εγγραφό του για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ. Με τα παρακάτω στοιχεία και καλύτερο κοινό να ενημερωθεί για το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις σου, καθώς και τις επιτροπές ποιότητας ζωής, δημοτικές επιτροπές διαβούλευσης και τα συμβούλια τοπικής δημοσικής κοινότητας να εκφράσουν τη γνώμη τους. Το είδος φακέλου είναι ο ειδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 11,5 ΜΒ στη θέση Αδέρα στο Δήμο της Ζηνίας, καθώς και στο συνολών έργων αυτού που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης ομάδας με Α10 σύμφωνα με την τάδη υπουργική απόφαση και βρίσκεται κατά μήκος χωρηφορανής υποροσειράς Αδέρες που περιλαμβάνεται στους Δήμους της Ζηνίας και την ίσο της περιφέρειας Αττικής και Ευνοίδας της Περιβαλλοντικής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει αυτούς προγραμματικούς φορέας του έργου, είναι όπως είπαμε η Business Energy Ιωνική της Ζηνίας ΑΕ. Η ημερομηνία έναρξης έχει 11/14 με 2/15. Αυτά τα έγγραφα τα λάβαμε εμείς από την περιφέρεια προς ανακοίνωση, τυχοκόλληση, ανακοίνωση του Δημοσιοσυμβούλου και όπου αλλού είπε και στις κοινότητες θα δοθεί, αν δεν έχει ήδη δοθεί που νομίζω. Είναι ετοιμασία. Και υπάρχει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται. Προφανώς αυτό, κύριε Αντωνόπουλο, και εσείς θα το γνωρίζετε, το ΑΕΠΟ, προεδρικό αντιπροσωπικό αντιπροσωπήσει. Στο οποίο βέβαια δεν ξέρω διακόμμα, τι έχουμε δει ακόμα σε λίγη ανακοίνωση και με την ευκαιρία του Συμβουλίου κάνουμε την ανακοίνωση. Οπότε ο καθένας υπάρχει και στο Δήμο αναρτημένη, υπάρχει και θα πει και στο διαδίκτυο, το συζητάμε. Οπότε μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να για τα περαιτέρω. Πρόεδρε, πριν αρχίσεις, έχουμε πάρει όλοι οι Συμβουλοί ένα έγγραφο από την κυρία Γιούλα Πουλή. Για να το βάλει, θα το ανακοινώσει ή σε άλλο συμβουλίο. Έχουμε λάβει ένα φάκελο με μια επιστολή. Πιστεύω και εσύ, και όλοι οι συμβουλίοι. Όλοι τη λαμβάνουν. Θα μπει. Το θέμα είναι το Ρωμά Ερμιονίδος, έτσι, για πάντα ανακοίνωση. Η Ρωμά στην περιοχή μας είναι ένα ανοιχτό θέμα που ποτέ κανείς δεν έφερε στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν κατά το διάφορα, μα τίποτε τεκμηριωμένο.
σε αναφορά που έγινε το 2008-2009, το συνήγορο του πολίτη κρεμεί μια ουσιαστική απάντηση. Η εικόνα που παρουσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι προκαλεί σε όλους μας την τροπή, επειδή τόσα χρόνια δεν φροντίσατε να δώσουμε μια λύση στα βασικά σου προβλήματα, όπως το νερό, αποχέτευση, χώρο διαβίωσης, εφόσον χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Κυνηγημένοι από την πολεοδομία και τα τεράστια παράνομα πρόστιμα, δείτε το ανάλογο έγγραφο από το τμήμα ΧΟΠΟΠΕ, κρανιδίου μέσα στο φάκελο, που τους επιβάλλουν, φεύγουν από καταβλισμό σε καταβλισμό, ζητώντας κάποιο τρόπο επιβίωσης. Παρακαλώ, πριν ορίσετε ημερομηνία ανοιχτής συζήτησης, πρέπει να μελετήσετε τις αναφορές του λίγου του πολίτη σχετικά με τα καθήκοντα του Δήμου σύμφωνα με την νομοθεσία Κία Στάντε, όπως και την χειρόγραφη αναφορά των δρόμων προς τον Δήμο και τους Δημότες. Είναι καιρός να ανοίξουμε τα χαρτιά και να μιλήσουμε στους πολίτες με ειλικρίνεια. Με εκτίμηση, πουλή Γούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστολή του Πανελλήνιου Πτηνιατρικού Συλλόγου που με εγχείρησε ο Νίκος ο Πάπας ο Πτηνιάτρο για την ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο βάσει το οποίο οφείλει να σχεδιάζει και να υλοποιείται η διαχείριση των αδέσποτων με δεδομένα για τον αδέσποτο. Οπότε θα το δείτε το θέμα και θα το συζητήσουμε. Ναι, γιατί μας έχει έρθει και ένα άλλο ήρθε σήμερα. Πάτε πώς θα τα φέρω να στο Συμβούλιο. Για τα δεσμόνα, πώς θα πρέπει να κυκλοφορούν και πώς θα τα κάνουμε. Θα το δούμε. Και ζωντανά. Δεν σκουζόμενα τα λέει, έτσι τα λέει. Εμάς ο Παγκλωτός έτσι τα λέει και στις δρομιά του. Μας εντός δεν έχει νόημα. Θα ευθύ στο επόμενο θέμα. Έχουμε ένα έκτακτο θέμα, πριν πούμε στην ερήσια διάταξη. Από την περιφέρεια πάλι μας ήρθε και αυτό. Υπάρχει μια επιτροπή απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου και σφράγισης του παραγωγικού εξοπλισμού κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Αφορά σε μονάδες κτηνοτροφικές, παράνομες, και έχει γίνει μια επιτροπή από την περιφέρεια. Ο κ. Λάβου νομίζω το γνωρίζει. Και σήμερα πρέπει εμείς να αντικαταστήσουμε το μέλος με το αναπληρωματικό. Οπότε είναι προς ψήφιση τι θα είναι. Πήγε ο Κούστας ο Σταύρος και βάζουμε τον Αντωνόπουλο τον Γιάννη. Και ήταν αναπληρωτής ο Πάνου και βάζουμε και εμείς από το ίδιο θέμα Θεοδόρου Δίνα. Ως αναπληρώτρια, αυτή είναι η πρόταση για να ψηφιστεί σε αυτή την επιτροπή που συμπληρώνεται εδώ. Για να σας πω δηλαδή, ήταν ο κύριος Κούστας. Ήταν μετά κύριος με τον αναπληρωτή του Πασαριτώση. Μετά ήταν ο κύριος Θάνος Κωνσταντόπουλος, αστυνομικό πίτα, διοικητή κανένα, για να ξέρετε ποιοι είναι όλοι, έτσι. Θεοδόρου Αγγελική του κλάδου Πέκνη, ιατρείων προϊστάμενου του Μέσκα. Καλή περιφέρεια. Θέλω να πω Καραφωτιά Γεώργιο. Έχουν δηλαδή μια επιτροπή της περιφέρειας, δεν δική μας, η οποία εμείς έχουμε μέλος και αντικαθίσατε με αυτό. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με το προτινόμενο μέλος μας, όχι, αλλά πάμε ομόφωνα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πούμε